Να παραμείνει για άλλον ένα χρόνο το χαράτσι της ΔΕΗ, ζήτησε η Τρόικα από την κυβέρνηση, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του ενιαίου φόρου ακινήτων του 2013, εάν αυτός αποσυνδεθεί από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ανώτατος το στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, που ρωτήθηκε για το εάν θα κληθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν και το 2013 το ειδικό τέλος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Συζητάμε επί όλων αυτών των θεμάτων συνολικά τα μέτρα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν και οι προτάσεις που έχουμε αξιολογούνται. Στη συνάντηση που είχαν οι επικεφαλείς του κλιμακίου με το Οικονομικό Επιτελείο, δεν υπήρξε ουσιαστικά καμία συμφωνία για τα κρίσιμα θέματα των απολύσεων στο δημόσιο, της ρύθμισης χρεών στο δημόσιο και στα ταμεία, της ρύθμισης για τα δάνεια των υπερχρεωμένων οικοκυριών, τα οποία θα γίνουν αντικείμενο νέων συζητήσεων από αύριο, με στόχο να υπάρξει σύγκληση στις επόμενες 2 ημέρες πριν η Τρόικα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη, έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για τον υπολογισμό του δημοσιονομικού κενού της διετίας 2015-2016, που θα πρέπει να καλυφθεί είτε με περικοπές δαπανών είτε με αύξηση εσόδων, με την κυβέρνηση να το υπολογίζει στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ και την Τρόικα να εκτιμά ότι θα πλησιάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.